Καταρχήν να πω ότι πράγματι το είχαμε θέσει και έτσι και τώρα είναι από τις λίγες φορές που διαπιστώνω όσοι παρακολουθούν την Οικονομική Επιτροπή ότι δεν εγκρίνουμε τις παρατάσεις χωρίς προηγούμενη συζήτηση και ποτέ, όχι ποτέ, και δεν τις εγκρίνουμε πάντοτε στις ημερομηνίες που μας προτείνονται. Είμαστε πολύ φιδωλοί, προσπαθούμε να συμπιέζουμε τις παρατάσεις έτσι ώστε να μπορέσουν να τελειώσουν τα έργα, να περιορίζουμε τις πιθανές αναθεωρήσεις, διότι πλέον υπάρχουν και αναθεωρήσεις τιμών λόγω των αυξήσεων τιμών που υπάρχουν διεθνώς. Άρα, δίνουμε τις παρατάσεις εκεί πέρα που δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς ή εκεί που χρειάζονται για να ολοκληρωθούν διοικητικά τα έργα, αλλά πάντως με πολύ φιδό και πάντοτε με σκοπό να τελειώσουν τα έργα στο φυσικό αντικείμενο για το οποίο το έχουμε δημοπρατήσει, με το λιγότερο δυνατό κόστος. Οι κύριες αιτίες που παίρνουν παράταση αυτά τα έργα, ποια είναι? Είναι το ζητάνικο εργολάβη, οι ανάδοχοι? Δίνονται παρατάσεις. Πολλές φορές μας έρχονται εισηγήσεις για τις οποίες εκφράζουμε την αντίρρησή μας και διορθώνονται, διότι καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να δεχόμαστε μόνιμως εισηγήσεις για κακές καιρικές συνθήκες, ειδικά αν υπάρχουν έργα τα οποία μπορούσαν να ολοκληρωθούν μέσα στο καλοκαίρι. Ιδέ δρόμος προς Οστρακίνα, όπου η προθεσμία ήταν για να γίνει το καλοκαίρι και δεν έγινε ποτέ από τον εργολάβο. Υπάρχουν και αντικειμενικές συνθήκες που δυστυχώς πρέπει να τις λαμβάνουμε υπόψη μας. Έχουν να κάνουν με τη δυσκολία στην εφοδιαστική αλυσίδα ή με τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν λόγω του πολέμου. Πάντα όμως, επαναλαμβάνω, προσπαθούμε να δίνουμε τις λιγότερες δυνατές παρατάσεις, έτσι ώστε να μπορούμε να συμπιώσουμε το χρόνο κατασκευής των έργων, ειδικά που από τώρα και μετά θα έχουμε μία περίοδο αρκετών μηνών που θα μπορούν να εκτελεστούν, διότι πλέον δεν θα υπάρχει δικαιολογία των καιρικών συνθήκων. Διαπιστώσαμε πρόσφατα σε ένα οδικό ταξίδι του καναλιού από Δημητσάνα προς Λουτρά Ιρέας. Έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις στο οδόστρωμα, αλλά υπάρχουν ακόμα και άλλα σημεία του δρόμου αυτού, στο οποίο υπάρχουν από παπαδάκια να πάρουμε το δρόμο, είναι ακόμα προβληματικό. Τι γίνεται σε αυτό? Υπάρχουν προβλήματα. Να θυμίσω ότι στην Γορτινία, ειδικά στην περιοχή που λέτε, δεν είχε γίνει για μία σχεδόν δεκαετία σχεδόν κανένα έργο. Ειδικά ο πρώην Δήμος Ιρέας είναι ένας Δήμος στον οποίο αισθάνονταν ότι τους είχε εγκαταλείψει η περιφέρεια Πελοποννήσου. Προσανατολίσαμε πιστώσεις προς την περιοχή. Διαπιστώσατε κι εσείς ότι γίνονται έργα και έχουν δρομολογηθεί και άλλα, και προς Αγιονέρη και προς Παλούμπα και προς Παπαδά και προς Λουτρά Ιρέας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανατάξουμε το οδικό δίκτυο σε μια περιοχή η οποία, εκτός της εγκατάληψής της για πολλά χρόνια, έχει και προβλήματα λόγω καιρικών συνθήκων και λόγω μορφολογίας εδάφους. Όμως τα χρήματα που στέλνουμε προς την Γορτινία, είτε λόγω δαπανών που πήραμε από τα πυρόπληκτα λόγω των πυρκαγιών του Αυγούστου του 2021, είτε λόγω χρημάτων τα οποία στέλνουμε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, είναι πολλά και είναι πρωτόγνωρα για την περιοχή. Για παραλογούς, τη Τρυπόταμα, ο δρόμος αυτός σε τι φάση βρίσκεται? Ο δρόμος αυτός είχε προβλήματα μελέτης. Πρέπει να λύσουμε λοιπόν και τα θέματα που είχαν να κάνουν με τα νερά, τα υπόγεια που υπάρχουν εκεί. Δυστυχώς αυτό δεν είχε ληφθεί υπόψη στην αρχική μελέτη που έχει γίνει. Πιστεύω ότι θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί σύντομα ένας δρόμος ο οποίος κανονικά θα έπρεπε όταν ξεκίνησε, και αυτό δεν το λέω επειδή ξεκίνησε από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή, θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει όπως παραδέχονται και οι υπηρεσίες, με καλύτερη μελέτη, έτσι ώστε όπου γίνεται δρόμος να μην έχει κίνδυνο να καταστρέφεται εξαιτίας των υπογείων υδάτων για τα οποία δεν έχει υπάρξει πρόβλεψη. Και τα υπόλοιπα θέματα που συζητήσατε σήμερα στην σχεδόν ομόφωνα από ό,τι βλέπω. Κοιτάξτε, να σταθώ. Καλά κάνετε και το λέτε, το γεγονός ότι τα πάρα πολλά θέματα, παραπάνω από το 90% της Οικονομικής Επιτροπής, ψηφίζονται ομόφωνα. Εκτός από την καλή διάθεση την οποία αναγνωρίζω των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, έχει να κάνει πρώτον με το γεγονός ότι είναι θέματα τα οποία έρχονται επεξεργασμένα. Το λέω αυτό γιατί έχουμε ακούσει κατά καιρούς κριτική. Εάν οι εισηγήσεις είναι πλήρεις, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής το οποίο θα ψήφιζε κάτι αν δεν ήταν πλήρης η εισήγηση. Και δεύτερον, με το γεγονός ότι έχουν να κάνουν με στόχευση σε θέματα που επιλύουν προβλήματα της περιφέρειας Πελοποννήσου. Σήμερα είχαμε τα σημαντικότερα, σας λέω. Αποδεχθήκαμε περίπου 800.000 ευρώ επιπλέον πίστοση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για 3 συγκεκριμένα έργα. Το λέω διότι προφανώς και είναι αστήρικτη η κριτική για το εάν υπάρχουν χρήματα. Σας λέω ότι σήμερα δεχθήκαμε 800.000 επιπλέον ευρώ και η Περιφέρεια Πελοποννήσου καταφέρνει και παίρνει εξτρά πιστώσεις πέραν των προγραμματισμένων για αυτήν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και για αντιμετώπιση καταστροφών και για επιπλέον προγράμματα και προφανώς χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τα χρήματα του ΕΣΠΑ. Αυτό είναι μια απάντηση σε όσους λένε ότι αν γίνονται ή όχι πολλά έργα και αν υπάρχουν ή όχι χρήματα. Το ότι υπάρχουν χρήματα το βλέπετε
από τις συνεχιζόμενες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. Σήμερα εγκρίναμε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την Μεσσηνία για ένα πρόγραμμα πάνω από 3, για ένα έργο πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ βελτίωση οδικής ασφάλειας. Και στον τομέα αυτό η Περιφέρεια εξασφάλισε 20 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, πρόσφατη χρηματοδότηση της παρούσας κυβέρνησης για έργα βελτίωση οδικής ασφάλειας και στους 5 νομούς. Όπως εγκρίναμε και το αποτέλεσμα ενός διαγωνισμού παραπάνω από 6,5 εκατομμυρίων ευρώ για έργο ΕΣΠΑ στην Οδικό, στην Λακωνία. Η παρούσα κυβέρνηση έχει βοηθήσει την Περιφέρεια Περοποννήσου περισσότερο από οποτεδήποτε άλλοτε, είτε μέσω πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, είτε μέσω συνεργασία για τους πόρους του ΕΣΠΑ ή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και γίνεται μια σειρά έργων τα οποία ο οποιοδήποτε νουνεχής πολίτης τα βλέπει όταν περάσει από τους δρόμους της Περιφέρειας Περοποννήσου. Ολοκληρώνονται κέντρα υγείας, βελτιώνεται το οδικό δίκτυο. Κάνουμε έργα με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως σας είπα προηγουμένως, όχι μόνο στην οδική ασφάλεια. Ένα πλέγμα έργων εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία δεν τα είχε δει η Περιφέρεια Πελοποννήσου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Επιπλέον των άλλων, πήραμε τυπικές αποφάσεις. Πήραμε μια απόφαση να βοηθήσουμε μια συγκεκριμένη οικογένεια στην Κορινθία, όπου όμως λάβαμε όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε η βοήθεια να κατευθυνθεί μέσω της Εκκλησίας στη συγκεκριμένη οικογένεια, ακριβώς διότι δεν μας ενδιαφέρει να κάνουμε λαϊκιστική πολιτική, ούτε ονόματα αναφέραμε, ούτε τίποτε άλλο, παρά μόνο να βοηθήσουμε πάσχοντες συμπολίτες μας εκεί πέρα που δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει από κάπου αλλού. Η απάντηση που δίνεται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου σε όλων των ειδών τις αιτιάσεις ή κακόβουλες κριτικές είναι ότι η παρούσα Περιφερειακή Αρχή κάνει ένα έργο εκτεταμένο στους 5 νομούς, το βλέπουν όλοι και το χρησιμοποιούν όλοι, είτε λέγονται δρόμοι, είτε λέγονται κτίρια, είτε λέγονται έργα πολιτισμού. Αντλεί τόσες περισσότερες από οποτεδήποτε άλλοτε από κάθε είδους χρηματοδοτικό εργαλείο, είτε λέγεται ΕΣΠΑ, είτε Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, είτε Ταμείο Ανάκαμψης. Και όλα αυτά γίνονται με ταπεινότητα, αλλά γίνονται προκειμένου να δώσουμε έργα στο λαό της Πελοποννήσου.